Με αφορμή της ε, δηλώσει και του δελτίου τύπου τη παράταξη πόλη και ζωή, θα ήθελα να δώσω ορισμένε διευκρινήσει όσον αφορά το θέμα τη αντιμισθία των αντιδημάρχων και των εντεταλμένων γενικά συμβούλων. Θα έλεγα ότι είναι άχαρο, απευθυνόμενοι προ του δραμινού συμπολίτε μα, να συζητάμε για τα αυτονόητα και για θέματα που έχουν να κάνουν ε, με οικονομικά ε, προβλήματα και προκαλούμε. Όμω, οφείλουμε ως Δημοτική Αρχή να δώσουμε και τις απαντήσεις μας. Δεν χωράει καμία σύγκριση στο τι κάνουμε σήμερα και στο τι έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων των δραμινών. Από τη διαχείριση λοιπόν αυτού του θέματος που αφορά αντιδημάρχους και εντεταλμένους θα πρέπει να σας πω ότι εξοικονομούμε ένα σημαντικό κονδύλιο προς όφελος των δραμινών σε μηνιαία βάση σε αιτήσια βάση θα έλεγα γύρω στις 95.000 ευρώ. Στο επίπεδο των αντιδημάρχων ε, αναφερόμαστε σε έμιστος και μη έμιστος αντιδημάρχους. Σε κάθε περίπτωση και οι έμιστοι και οι μη έμιστοι πληρώνονται από το κρατικό προϋπολογισμό. Όχι από τα χρήματα των δραμηνών. Οι δραμηνοί πληρώνουν ανταποδοτικές υπηρεσίες όπως είναι ο φωτισμός, καθαριότητα. Δεν πληρώνουν ούτε αντιδημάρχους ούτε υπαλλήλου. Ξέρετε ότι ο δημοτικός προϋπολογισμός ενισχύεται από τον κρατικό προϋπολογισμό όπως και τα υπουργεία, τα πάσης φύσεως υπουργεία που πληρώνουν τους υπαλλήλου. Σε καθαρούς αριθμούς αν θέλαμε να δούμε τι συμβαίνει σήμερα απασχολούμε έναν αντιδήμαρχο λιγότερο και υποστηρίζει και με έγγραφό, τη η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δημάρχου του κυρίου Χαρακίδη ότι έχει δύο άμυστους. Καλώς το λέει. Έτσι πρέπει να το πει. Το ίδιο λοιπόν κάναμε και εμείς. Προς τι λοιπόν είμαστε κατηγορούμενοι. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο κατηγορούμαστε. Έμιστοι είναι αντιδήμαρχοι που έχουν δική τους θέση πριν έρθουν στο Δήμο. Έχουν μισθό από κάπου αλλού. Αυτοί θεωρούνται οι μη έμιστοι. Και έμιστοι όσοι έρχονται και πληρώνονται από τον προπολογισμό του Δήμου. Άρα δεν πρέπει να κατηγορούμε κανέναν. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Είναι κρίμα που βγαίνουμε και κάνουμε τέτοιες δηλώσεις κατασπατάλησης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά όταν προκαλούμαστε είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι κατασπαταλούνταν πόροι της τάξης των 100.000 ευρώ μόνο για διορισμένους που είχε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ενώ εμείς σε τελική ανάλυση εξοικονομούμε από αυτό το τομέα τουλάχιστον 100.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Αναφορικά με το τελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε η παράταξη Πόλη και Ζωή, όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία ζητήσαμε εμεί για το κοινωνικό παντοπολείο για τη φετινή χρονιά την οποία διανύουμε, έγιναν κάποιε τρευλώσει για τι οποίε πρέπει, να... Τις οποίες πρέπει να διευκρινίσουμε. Εμεί, ω Δημοτική Αρχή, σε συνεννόηση με τι υπηρεσίε του Δήμου, όπου έχουν την ευθύνη τη διαχείριση του κοινωνικού παντοπολίου, συναποφασίσαμε με πρώτη εισήγηση δική του να μειωθεί φέτο το χρηματικό ποσό των δικαιούχων από τα 6.000 και όχι 6.800 όπως αναφέρει η πόλη και ζωή στα 4.200 όπου ήταν μια εισήγηση αρχικά της υπηρεσίας την οποία εμείς συζητήσαμε με τον Δήμαρχο και συναποφασίσαμε πραγματικά ότι το ποσό έπρεπε να κατέβει στα 4.200 έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε πραγματικά όλους τους συνδημότες μας οι οποίοι έχουν όπως είπαμε ανάγκες και κυρίως να έχουμε την χρονική δυνατότητα να δούμε μέχρι πού θα φτάσουν οι δικαιούχοι του κοινωνικού ελαχίστου εγγυημένο εισοδήματο. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν δεν γνωρίζουμε πού μπορεί να φτάσει ο αριθμό αυτό, είμαστε σε θέση πραγματικά να εκτεθούμε και εμεί ω Δημοτική Αρχή, αλλά και ω υπηρεσίε απέναντι στου δημότε μα. Και αυτό γιατί. Ήδη έχουμε 870 αιτήσει στο κοινωνικό παντοπολείο. Δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό των δικαιούχων του ελαχίστου εγγυημένου, οι οποίοι δικαιούνται την, να είναι στο κοινωνικό παντοπολείο και να μπορούν και οι ίδιοι του πέρα από το κοινωνικό παντοπολείο να έχουν και όλες τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Με αποτέλεσμα, γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία να αφήσουμε το ποσό ως έχει, γι' αυτό μιλάμε και για προϋπολογισμό, και όπως ξέρετε όταν λέμε προϋπολογισμό, προϋπολογίζουμε στο περίπου πώ θα βγει η χρονιά, αλλά να πάσα στιγμή και βάσει των αναγκών που τρέχουν, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αναμόρφωση του προπολογισμού. Άρα λοιπόν δεν μπήκαμε στη διαδικασία να μειώσουμε το ποσό σε καμία περίπτωση και να αφήσουμε πραγματικά συνδημότε μα οι οποίοι έχουν ανάγκε εκτό του κοινωνικού παντοπολίου. Αλλά προσπαθήσαμε να έχουμε μια πιο δίκαιη κατανομή των χρημάτων μέχρι ότου δούμε πού πάει, ο, όπως σας είπα, ο αριθμό των ο, συνδημοτών μας που θα μπουν στο ελάχιστο εγκυμένο, έτσι ώστε μετά την πλήρη καταγραφή να δούμε ποια θα είναι η ανάγκη της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Πέρα από εκεί όμως, επειδή έγιναν και άλλα σχόλια, θα ήθελα να αναφερθώ και στο εξή. Εμείς είχαμε τη δυνατότητα και το ψυχικό στένο ω Δημοτική Αρχή και προσωπικά εγώ, σαν Δήμαρχο, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, εν απουσία του Δημάρχου μα, να παραδεχθώ ότι σε ένα συμβούλιο στην Κομοτινή έγινε μια συζήτηση με τον αντίστοιχο στην Αλφα τη Καβάλα, όπου μιλήσαμε για το κοινωνικό παντοπολίο και συγκεκριμένα αναφερθήκαμε στο εξή: Ότι το κοινωνικό παντοπολί τη Καβάλα, το οποίο ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο Κοινωνικών Παντοπολίων, εξυπηρετεί κυρίω του 14 υπαλλήλου και όχι τόσο του πολίτε. Αυτό όμω δεν απαλλάσσει την προηγούμενη Δημοτική Αρχή από την ολιγορία που έδειξε για του λόγου για του οποίου η δράμα δεν μπορούσε να μπει στο Εθνικό Δίκτυο των Κοινωνικών Παντοπολίων. Και ο συγκεκριμένο λόγο ήταν ένα Απλό λόγο το ότι η δράμα ήταν κάτω από 60.000 κατοίκου και αυτή ήταν η αιτία που δεν μπόρεσε να μπει στο εθνικό δίκτυο. Πράγμα που σημαίνει όμω ότι αν έμπαινε η δράμα στο εθνικό δίκτυο κοινωνική αλληλεγγύη θα μπορούσαμε να είχαμε απασχολήσει 14 ε, κοινωνικού επιστήμονε για 48 ολόκληρου μήνε. Που αντιλαμβάνεστε σε μια πόλη με τόση ενεργία δεν είναι λίγε οι θέσει. Από εκεί και έπειτα το ότι μπήκε στη διαδικασία και αυτοχρηματοδότησε το κοινωνικό παντοπολίο σαφώ και το αναγνωρίσαμε και αντιλαμβάνεστε ότι. Έτσι λειτουργούμε εμείς ως Δημοτική Αρχή. Ό,τι παραλάβαμε και πιστεύουμε ότι έχει αξία και σημαντικότητα, είμαστε σε θέση και έχουμε το ψυχικό θένος να το, να, να το αναγνωρίζουμε. Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα ούτε τέτοια ταμπού. Αλλά δεν μπορεί από την άλλη πλευρά να μπαίνουμε στη διαδικασία και να μηδενίζουμε με το δελτίο τύπου συγκεκριμένα ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή αδυνατεί να λειτουργήσει τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές που δημιουργήσαμε. Αδυνατό να λειτουργήσω σημαίνει ότι έχω κλείσει μια δομή η οποία προϋπήρχε. Εμεί δεν κλείσαμε καμία δομή, εν αντιθέτω συνεχίζουμε πραγματικά και στηρίζουμε όλε τι δομέ: το κοινωνικό παντοπολείο, το βοήθεια στο σπίτι, το ΓΔΑΠΜΕΑ, το γιατροκοινωνικό και εννοείται στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ήσασταν και εσεί παρόντε με την παρουσία του Υφυπουργού. Ότι δεν δόθηκε καμία οικονομική ενίσχυση για να στηθεί το γραφείο που έχετε δει στο Παλαιό Δημαρχείο, ήταν προσωπικό στίχημα και πρωτοβουλία του Δημάρχου που δημιουργήθηκε ένα χώρο κατά την ομολογία του ίδιου του Υφυπουργού, όπου δεν υπάρχει παρόμοιο στην Ελλάδα. Και υποστηρίχθηκε από στελεχειακό προσωπικό υπαλλήλων του Δήμου, οι οποίοι πέραν του ωραρίου πραγματικά προσπαθήσαν να καταβάλουν δυνάμει για να εξυπηρετηθούν αυτή τη στιγμή 780 συνδημότε μα, οι οποίοι υπέβαλαν την δήλωση για το ελάχιστο εγκυμένο μέσω του γραφείου. Άρα δεν ξέρω αν εσεί βλέπετε ότι υπάρχει κάποια δυναμία υποστήριξη των κοινωνικών δομών. Θα πρέπει λοιπόν στην παρούσα φάση την οποία διανύουμε και πραγματικά βρισκόμαστε σε δύσκολε κοινωνικο-οικονομικέ συνθήκε και ω δημοτική αρχή, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, θα πρέπει να ταχθούμε απέναντι σε έναν κοινό αγώνα και να συστρατευτούμε πραγματικά στο πώ θα ανακουφίσουμε του δημότε μα. Και όχι να μπαίνουμε σε αυτού του τύπου τι ατεκμηρίωτε, θα έλεγα, δηλώσει περί αδυναμία λειτουργιών, τη λειτουργία συγγνώμη, των κοινωνικών δομών. Πιστέψτε με, ότι καθημερινά και το γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσά, είμαστε από πολύ νωρί στα γραφεία και προσπαθούμε να επιλύσουμε σοβαρά προβλήματα των συνδημοτών μα, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε την ελάχιστη καθυστέρηση. Θα ήθελα λοιπόν <κυκλή> από αυτό το βήμα να καλέσω στου συναδέλφου δημοτικού συμβούλου των άλλων παρατάξεων να επιδείξουν λίγο περισσότερη σοβαρότητα όσον αφορά το έργο και το κομμάτι τη κοινωνική μα πολιτική. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε περιθώρια για φθηνή αντιπολίτευση.